Χαίρετε φίλες και φίλοι εδώ από το Κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα για την 16η αγωνιστική της Development League έχουμε το ματσάκι ανάμεσα σε Optimus Priamus και Γιάρακας Hawks. Καλή χρονιά επίσης να ευχηθώ από την πλευρά μου, να έχουμε ένα ευτυχισμένο έτος με υγεία πάνω απ' όλα. Ξεκίνησε για το παιχνίδι, τους σημερινούς φιλοξενούμενους να βρίσκονται στην επίθεση. Για να κασκοξιώπη μετρούν 2 νίκες και 11 ήττες μέχρι στιγμής στην σεζόν, ενώ από την άλλη Optimus Priamus έχουν 8 νίκες και 6 ήττες συνολικά. Θα να δούμε και λίγο πεντάδες. Καλτσάκας, Λοΐζος, Παπαδάκος, Κουντουλάκης και Ορφανουδάκης γίνουν για τους άσπρους, ενώ από την άλλη για τους Γιαρακαστόπους έχουμε Γιαρακάκη, Καπουλά, Τικάση, Τρισεκαρίου και Σκλαβουνό στις πρώτες 5. Παραμένει το 0-0 στις πρώτες στιγμές του μάτς. Καπουλάς από τους αριστερά για 2 από το Σκλαβουνό και πρώτο καλάθι στο μάτς. Ανοίγει το σκορ παίκτη των Hawks. Παίρνει το screen, αφήνει στον Παπαδάκο. Για 2 πόντους και ισοφαρίζει ο Λοΐζος. Πρώτο καλάθι και για τους γηπεδούχους. Εύστοχος για 3. Τον αφήνουμε Παπαδάκο. 2-5 το σκορ. Δικάσεις. Μια ψηλή πάσα. Σώζεται η κατοχή, παίρνει ο Καπουλάς. Είναι έξω. Δικάσεις θέλει να ξεμαρκαριστεί. Ένα σούτ υποπίεση θα πάρει, θα καταλήξει εκτός η μπάλα. Και η κατοχή είναι τώρα για τους Optimus Priamus. Έκλεισαν το 2023 με νίκη κόντρα στους Dreamers, τον οποίο επικράτησαν με 57-66. Ενώ από την άλλη, ένα σερί τριών ητών έχουν πετύχει οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι σε τελευταίο του παιχνίδι και αυτοί αγωνίστηκαν κόντρα στους Dreamers, τους οποίους ηττήθηκαν με 54-77. Το πλάι θα στοχίσει ο Φουντουλάκης. Δικάσεις στο rebound, 7-27 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Τα δεξιά θα πάρει την εκτέλεση, θα κερδίσει το φόλο ο Γιαννακάκης. Ένα φόλο θα τον στείλει τώρα στην γραμμή των βολών για πρώτη φορά σήμερα. Θα στοχεί στην πρώτη. Τώρα εκτέλει την δεύτερη, τη χάνει και αυτή. Έπαιρναν κάτι από αυτό το ζευγάρι των βολών οι Hawks. Κουντουλάκης οργανώνει. Κάνει την κίνηση και ο Παπαδάκος στα δεξιά, σε αυτόν θα πάει μπαλά. Αλτσάκας προσποιήθηκε. Αυτός τον Λοΐζο θα σουτάρει εκείνος και θα το βάλει. 4-5. Στον πόντο πλησιάζουν τώρα οι γηπεδούχοι. Δικασίς. Καπουλάς. Και πάλι Πικάσης τώρα πέρασε η πάσα στον Σκλαβούνο. Πικάσης θέλει να βρει κενό διάδρομο. Κατάει Γιαννακάκης, θα σουτάρει για να προλάβει για το χρονόμετρο. Καπουλάς, αστοχή, μπάλα περνάει και πάνω από το ταμπλό. Δεν κατάφερε να πάρουν κάτι από αυτή την επίθεση φιλοξενούμενη. Έτσι το 4-5 παραμένει. Καπουλάκης. Παπαδάκος, στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση. Λοΐζος τσεκάρει τις επιλογές του. Είναι τώρα στον Ορφανουδάκη. Τσάκας θα εκτελέσει από τα δεξιά, δεν μπαίνει το καλάθι. Βάλα στα χέρια του Πικάση για να περάσει εκείνος. Κρατή γυρίζει, βρήκε τον Καπουλά. Κοντά του ο Γιαννακάκης, πήρε τελικά.
κάνει το βήμα πίσω για να εκτελέσει, γιατί δεν παίρνει το καλάθι. Αλτσακάς κρατάει σε οργανωμένη επίθεση τώρα η Optimus Priamus. Ο Παδάκος και πάλι Φουντιλάκης, η μπάλα στον Λοΐζο. 5 δευτερόλεπτα τώρα θα εκτελέσει από μέσα απόσταση ο Καλτσάκας. Η μπάλα καταλήγει εκτός και κατοχή είναι και πάλι για τους άσπρους, καθώς ο Γιαννακάκης ακολουθεί τελευταίος. Και ο Καλτσάκας. Φανουδάκης άφησε έξω. Δεν πήγε κάποιος πάνω στον Φουντουλάκη, αλλά εκείνος ήταν μια πολύ καλή εκτέλεση. Γιαννακάκης με το δεξί. Δεν βρήκε στόχο μαζί του Φουντουλάκης. Παίρνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο πεντάλεπτο της πρώτης περίοδου. Το σκορ στο 4-5. Στα χαμηλά επίπεδα έχουν μείνει επιθετικά μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες. Επίσης τώρα καθώς ο Φουντουλάκης έκανε και το φάουλ. Φάουλ που είναι το δεύτερο για τους Optimus Priamus. Μέσα πρώτη βολή από τον Καμπουλά για το 4-6. Χάνει την δεύτερη, ο Σκουτέρης θα μαζεύει το rebound. Αλτσακάς. Τέρις, άφησε τον Παπαδάκο, θα σουτάρει εκείνος. Κάσης τώρα. Σκλαβούνος, έλα πέρασε από το Σκουτέρι. Του φεύγει η μπάλα, θα καταλήξει και εκείνος αγωνιστικού χώρου. Έτσι δεν θα γλιτώσει το λάθος η Γιαρακάς Χόγκς. Τώρα για τους γηπεδούχους. Ο Παπαδάκος έκανε την κίνηση και βγήκε για να πάρει την μπάλα. Καλτσάκας τώρα από τα δεξιά. Εκτελεί για δύο και είναι εύστοχο το σουτ. 6-6. Στην ισοπαλία το μάτς και έχουμε και μια διακοπή για time out. Ξέρεψαμε μετά τη διακοπή για το time out. Κάτι παραπάνω από 4 λεπτά που μένουν ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο για να ολοκληρωθεί. Στο 6-6 βρισκόμαστε τώρα. Βεστάς. Θα πάρει την προσπάθεια, κακή εκτέλεση. Παδάκος. Στον Καλτσάκα. Θα σηκωθεί εκείνος υποπίεση. Πολύ καλή άμυνα του Γιαννακάκη, ο οποίος τώρα θα περάσει και το κέντρο. Είναι στον Ασβεστά. Ειδικά στην άλλη πλευρά θα περάσει όμορφα και θα τελειώσει και τη φάση με επιτυχία για το 6-8. Πολύ ωραία κίνηση εδώ από τον Πικάσιο, ο οποίος θα βάλει και πάλι μπροστά την ομάδα του. Σκουτέρης. Καλτσάκας, άσε τον Λοΐζο. Σκουτέρης δεν διστάζει να εκτελέσει. Αλλά δεν φτάσει στον στόχο. Η Κάσης βλέπω σε επιστρέφει άμενα των άσπρων, αλλά βρίσκει στην αδύνατη πλευρά τον Ασβεστά, ο οποίος θα εκτελέσει τελικά. Το χάσε όμως ο Λοΐζος βάζει στο rebound. Τελευταίο τρίλεπτο στην πρώτη περίοδο. Παπαδάκος. Στην έξω ο Σκουτέρης. Αυτή τη φορά θα πασάρει. Να πάρει ο Λοΐζος την εκτέλεση για δύο. Με άστοχο το σούτ του. Κάτσα προωθημένη πάσα που θα κάνει και ο Σκλαβούνος. Με την προλάβω στην παίκτη του. Και έτσι έγινε το λάθος από τους Γιαρακάς Χόγκς. Δεν έχουμε και αλλαγή για τους γηπεδούχους με τον Φλόρο να περνάει στο μάτς. Πήρε την θέση του Ορφανουδάκη. Καλτσάκας φτιάχνει χώρο, ο Λοΐζος εκτελεί για δύο εκείνος, δεν το βάζει όμως.
επιλέγουν συχνά να επιτίθονται με κάποια έτσι σιγάκια μέσα απόσταση όπου μου φτιάχνουν μέχρι στιγμής. Κάποια έτσι έχουν βγει, κάποια άλλη όχι. Καλτσάκας άφησε τώρα χέρι με χέρι στο σκουτέρι. Και πάλι θα πάρει εκείνος από πίσω του, πήγε να τον παρενοχλήσει ο Πικάσης. Και τώρα θα πάρει και την μπάλα στα χέρια του, αφήνει στον Ασβεστά. Στο 6-8 το σκορ, ενώ έχουμε και βήματα τώρα από τον Γιαννακάκη. Σκουτέρης οργανώνει, 1.40 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Καλτσάκας προσποιείται, σηκώνεται μπροστά από δύο, δεν θα καταλήξει εντός καλαθιού η μπάλα. Κάσης παίρνει για να βγάλει στην επίθεση τώρα του Fox. Κρατάει παρά την πίεση. Στο διατρίς από τον Σκλαβούνο, είναι άστοχο όμως. Παπαδάκος περνάει από τον Πικάση. Θέλει να πάει και στην προσπάθεια. Έπισε πάνω στον αντίπαλό του. Ο οποίος θα του κάνει και το φαουλ. Ο Σκάριο είναι. Ο οποίος έκανε το φαουλ. Συγγνώμη τώρα ο Παπαδάκος. Ήταν από το πρώτο μαδικό τον Γιάρακα Σκόξ. Μπαίνει και βγαίνει πρώτη. Δεν αλλάζει το 6-8. Κάνει και την δεύτερη, 0-2, ο ίδιος παλεύει για το rebound, αλλά θα πέσει επάνω στον Ασβεστάγιο, θα κάνει το δικό του φαουλ τώρα, το τρίτο, τον Optimus Priamus. Ασβεστάς τον Πικάση. Σκλαβούνος εκτελέσει για δύο. Μαζεύει ο Φλόρος στο rebound. Πήγαμε και στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Καλτσάκα στον Φλόρο. Έχει λίγο χώρο εκείνος. Αφήνει στον Λοΐζο. Πάει κατά μέτωπο. Θα πάρει το φάουλ από τον Σιγαρίου. Είναι το δεύτερο δικό του φάουλ. Δύο ομαδικά έχουν κάνει μέχρι στιγμής η Fox και τα δύο τα έχει κάνει ο ίδιος. Έχει πρώτη βολή από τον Λοΐζο. Κάνει και την δεύτερη, ξανά. Δύο βολές οι οποίες παίρνουν ανεκμεταλλευτές για τους γηπεδούχους. Ασβεστάς. Σκλαβούνος, πολύ καλή άμυνα του Καλτσάκα. Η εκδίκηση της μπάλας κλείστηκε από δύο. Βρήκε την πάσα όμως για τον Φλόρο, Λοΐζος τώρα. Ζητάει ο Φλόρος. Τυφλή πάσα, θα κλέψει το Φόξ. Κάσης, πέφτει πάνω το Σκουτέρης και κάνει το φάουλ. Για να κόψει και τον ευκαιριασμό τον Φόξ. Είναι το τέταρτο ομαδικό αυτό για τους γηπεδούχους. Φανουδάκης επιστρέφει το μάτς για τους άσπρους. Ασβεστάς εκτελεί για τρεις. Δεν είναι καλό το σούτ, 13 δευτερόλεπτα τώρα για τους Optimus Priamus. Κουλάκης στα 8. Πυροφλόρος πάει με φόρο προς τα μέσα, το χάνει. 3 δευτερόλεπτα, 2 τώρα, 1. Δικάσης πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει πίσω από το κέντρο. Δεν καταλήγει σε κάτι καλό η φάση και έτσι τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 6-8. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο του μάτς. Θα χαμηλά λοιπόν το σκορ 6-8 τώρα. Δείχνω ο Φωτήρος Πύρακας στο σημείο. Μέχρι στιγμής η Γιάννακα Σκόξ. Φλόρος αστοχή στο δίποντο. Ο Φανουδάκης προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, αφήνει τελικά έξω.
Γυρίζει μπάλα στην περιφέρεια για να εκτελέσει. Που τέλει για τρεις. Λέβει τον καλό το σουτ. Ασβεστάς. Και μπάλα στο πόδι του, κατέληξε εκτός. Μετά από την παρέμβαση και του Φουντουλάκη. Κατοχή έτσι είναι για τους Optimus Priamus τώρα. Δεν πάει κάποιος πάνω του. Μαλά στη γωνία εκεί όπου είναι ο Παπαδάκος. Κάνει τις επιλογές, θα σηκωθεί για δύο και θα το βάλει κιόλας. Για το 8-8. Ασβεστάς. Πάρω λίγο να γίνει και το νέο λάθος. Η κατοχή ωστόσο παραμένει στους Hawks. Καπουλάς αφήνει στον Ασβεστά. Περνάει πάσα σκουτέρι, σπίρε. Ο Φλόρος τώρα θα κατεβάσει. Πιέζεται, πήρε την εκτέλεση. Δεν μπορούσε να βρει κάτι καλό. Ασβεστάς. Αυτή τώρα στον Σκλαβούνο. Το σκουτέρι πάνω του. Ασβεστάς έξω η μπαλά, Καπουλάς θα εκτελέσει και θα το βάλει κιόλας για το 8-11. Ξανά μπροστά η Γιάννα Γασκόξ. Να αυτήν την τρίποντη εκτέλεση του Καπουλάς, το συν 3 τώρα η φιλοξενούμενη. Ο Πατάκος για να μειώσει και θα τα καταφέρει. 10-11. Αργά αργά για τους Γιαραγκάς Χόξ, οι οποίοι έχουν 6 παίχτες διαθέσεις σήμερα. Μια μόλις διαθέσιμη αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Ο Πατάκος τώρα στο ανοιχτό γήπεδο. Με το δεξί λέει αυτά τελειώσει τη φάση και θα βάλει μπροστά την ομάδα του. 12-11. Προβάδισμα τώρα για τους γηπεδούχους. Με τον Παπαδάκο να την ξανατηλήσει. Ασβεστάς πιέζεται. Ακούν οι φιλοξενούμενοι. Γιαννακάκης, Καπουλάς. Σηκώνεται μπροστά τον Σκουτέρι, δεν μπορεί να τον νικήσει. Θα βγει άμυνα τελικά από τους Optimus Priamus. Ο Παπαδάκος περιμένει και τους συμπαίκτες του. Έξυπνη πάσα για τον Φουντουλάκη. Σε σετ παιχνίδι τώρα οι Optimus Priamus. Φλόρος στον Παπαδάκο. Θα το πάρει και αυτό το σούτο ίδιος, Σέρβολ όμως. Δυναμική άμυνα από τον Παπαδάκο. Και είναι για τους Optimus Priamus. Θα πέθανε κάτι η πίεση του Παπαδάκου στη συγκεκριμένη φάση. Συνολίζως και Καλτσάκας εξέχουν στο μάτς. Συμπυλάκης Λοίζω. Σκουτέρις για δύο μέσα. Αντιβόησα το ταμπλό κιόλας. 14-11 τώρα. Φέρει 6-0 για τους Optimus Priamus. Και έχουμε και το φαουλ τώρα από τον Σκουτέρι, αν δεν κάνω λάθος. Δικάσεις αυτοί στον και πάλι Πικάσης. Καπουλάς εκτελεί μπροστά τον Φουντουλάκη, δεν είναι καλό το του. Μαζεύει ο Λοΐζος άφησε στο Σκουτέρι. 6 λεπτά ακόμα στην δεύτερη περίοδο. 6 πάσα για τον Καλτσάκα. Δεν την εκμεταλλεύεται εκείνος για να την κάνει ασίστ. Πικάσης τώρα για τους Hawks. Ασβεστάς περάσει ωραία, δίνει ύψος στην προσπάθειά του. Περίπτω το μούστο καλάθι. Ωραία, εδώ θα βγουν στο διευθυντιασμό οι άσπρα, αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν και το τίποτο επίσης. Αλλά είναι για τους Hawks.
5-35 στο δεύτερο δεκάλεπτο. 14-11 το σκορ. Ευκαιρία για τους Hawks να μειώσουν. Είτε για να ισοφαρίσουμε ένα τρίποντο. Γιαννακάκης. Πίνει έξω ο Καπουλάς για την ισοφάριση, η οποία θα έρθει με τη βοήθεια του ταμπλό. 14 όλα. Καπουλάς, ο οποίος είναι ο παίκτης που βρίσκει και πάλι λύση πίσω από τα 6-75 για τους Hawks, ενώ θα γίνει ένα φινόλα από τους όπτιμους πρέαμους. Διαμαρτύρονται ότι κάποιος βρήκε από τους αντιπάλους τους. Ίσως η κατουσία όπως είναι διαιτές είναι για τους Hawks, με τον Πικάστα να κατεβαζεί. Γιαννακάκης. Προσκλαβούνος. Για δύο άνθρωπο από τον Καπουλά. Η μπάλα είναι για τους όπτιμους πρέαμους. Σκουτέρης, άνθρωπο στον Παπαδάκο. Ζάκας προσποιείται. Θα γυρίσει τώρα, θα σηκωθεί, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Λοίζει, είναι εκεί για το εξαιρετικό rebound, όχι όπως για το καλάθι. Θα περάσει ο Ασβεστάς. Γρήγορη επίθεση για τους Hawks, η οποία όμως θα καταλήξει σε λάθος. Παπαδάκος αριθμητικό πλεονέκτημα τώρα για τους άσπρους. Σηκώνεται ο Καλτσάκας, τον πουλάει μπαλά. Ανανεώνουν όμως την επίθεση τους οι γηπεδούχοι. Παπαδάκος στην κορυφή, πάνω το Πικάσης. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για την εκτέλεση. Θα την πάρει ο Παπαδάκος, δεν είναι κάτι καλό. Σκλαβούνος. Πικάσης αφήνει στον Γιαννακάκη. Για είναι εκείνος και εκτελεί για τρεις. Είναι αρκετά εξητημένο σουτ. Καλτσάκας. Έχει 40 ακόμα στην περίοδο. Μανουδάκης. Καθαρή άμυνα μέχρι στιγμής. Καλά, ο Καλτσάκας είναι εκεί για την δεύτερη ευκαιρία των οπτικούς πρέαμους, η οποία θα τους δώσει και τη δυνατότητα τώρα να περάσουν και πάλι μπροστά. 16-14. Κάσης. Ο Καπουλάς. Ο Ντατού Ασβεστάς. Εκεί που πετάει την μπάλα όμως ο Καπουλάς. Δεν υπήρχε κάποιο συμπαίκτης. Καλτσάκας δεν εφηβιάζουν οι οπτικούς πρέαμους. Γυρίζει ο Καλτσάκας, δεν τον βάζει. Λοίζω στο επιθετικό rebound και στο καλάθι στη συνέχεια. 18-14. Κάσης πιέζεται. Σταματάει την τρίπλα αυτή στον Ασβεστά. Και πάλι Πικάσης. Γιαννακάκης, ωραία κίνηση. Θα αφήσει τη γωνία. Για τρεις πόντους, εκπληκτικό καλάθι. Τα πουλά θα εκτελέσει. 18-17. Εδώ θα έρθει και μια γρήγορη απάντηση. Με τον Παπαδάκο για το 20-17. Ασβεστάς. Γιαννακάκης. Τα πουλάς και πάλι για τρεις. Αυτή τη φορά είναι άστοχος. Τα βάζει ο Πικάσης εκεί με δύο ψηλότερους από εκείνον. Και κερδίζει το φαουλ τελικά από τον Λοΐζο. Στη γραμμή τώρα ο παίχτης των Γιαράκα Φόξ. Μετά από το δεύτερο ομαδικό των Όπτικους Πρέαμους. Έξω πρώτη βολή. Θέλει τώρα την δεύτερη οπτικά, θα τη χάσει κι αυτή. Αναμένει το σκορ στο 20-17. Καλτσάκας. Σκουτέρης του δίνει ξανά. Έχει πλησιάσει εκείνος τη ρακέτα. Λοΐζος μαζεύει σε ακόμα ένα επιθετικό rebound ο Λοΐζος. Αλλά αυτούς είναι η μπάλα στην συνέχεια. Γιαννακάκης. Περνάει για δεύτερο αντίπαλο, θα του κάνει το φαλό μου στο Καλτσάκας για να του κόψει τη φορά. Τρίτο μαζί το αυτό για τους γηπεδούχους. Σκλαβούνος. Ο Ασβεστάς πήγε
διαδυναμικά ο Παπαδάκος έκλεψε. Ανοιχτό γήπεδο μπροστά του και σαν συμπροπόνηση θα σκοράρει για το 22-17. Στο ημίχρονο Σκλαβούνος άφησε τον Πικάσι. Περνάει από τον Λοίζο, φτάνει δυναμικά προς τα μέσα, αλλά έβαλε λίγο περισσότερη δύναμη όπως έβλεπε στο τελείωμα. Ο Παπαδάκος τώρα έχει ευκαιρία για ακόμα ένα εφημεριασμό, τον οποίο θα εκμεταλλευτεί ξανά. 24-17. Ξεφεύγουν τώρα στο συν 7 οι γηπεδούχοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν το ανοιχτό γήπεδο. Τελευταίες φάσεις, Γιαννακάκης έκανε πολύ ωραία κίνηση, δεν ήρθε όμως το καλάθι. Παπαδάκος, Λοίζος πανέξυπνα για τον Καλτσάκα, κατευθείαν για να εκτελέσει εκείνος, δεν του βγήκε όμως. 44 δευτερόλεπτα ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Πικάσης, Σκλαβούνος το θέλει το σου, το πήρε, δεν το βάλε. Καλτσάκας στα 30 δευτερόλεπτα. Ο Παπαδάκος έφτασε σε 14 δευτερόλεπτα τώρα για τους ότιμους τριάμους. Θα πάρει το σου τελικά ο Παπαδάκος. Rebound του Γιαννακάκη. Μια επίθεση 14 δευτερόλεπτων για τους Fox. Στα 10 τώρα το χρονόμετρο. Μας δεστάς τσεκάρει το ρολόι. 5 δευτερόλεπτα. Τα πουλιά στα 2, στο 1, κάποιος πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει ο Ασβεστάς. Άρχισε νομίζω εδώ κάπως η Fox και έτσι τελειώνει το δεύτερο δεκάλεπτο. Με το σκορ να δείχνει 24-17. Νικολάου, όπου ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα σε ότιμους Πρίαμβους και Γιάρακας Κόξ. Στο 24-17 βρισκόμαστε. Με τους γηπεδούχους να περάσουν από μακρύ του κάπως. Εδώ ο Πικάσης κέρδισε στο φόλο από τον Λοίζο. Λοίζο αρέσει το πρώτο μαδικό για τους γηπεδούχους. Και με Λοίζο νωρίς επίσης οι βολές για τον Πικάση στην τρίτη περίοδο. Έξι πρώτη βολή. Αρκετά στις και οι δύο ομάδες σήμερα από την γραμμή. Τη γραμμή της φιλανθρωπίας μέσα η δεύτερη. 24-18. Παπαδάκος. Κυροφουντουλάκης. Καλτσάκας για 2, έξω το σούτ, μαζεύει ο Σκλαβούνος. Μπάλα στα χέρια του Πικάση. Σκλαβούνος τώρα για τους Hawks. Ψάχνει έξω επιλογή, αφήσε στον Καπουλά. Πατάει γερά εκείνο στα δυο του πόδια, στο εκεί όμως το σούτ. Καλτσάκα κρίσκει τον Παπαδάκο, θέλει να τρέξει τον Hawks, όμως εξαιρετικά ο Πεσεραρίου. Πολύ ωραία εδώ άμυνα από τον παίχτον Fox. Βάλε το στόχο στον αντιπαλό του και έτσι δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τον εφηδιασμό του σε ότιμους Πρίαμους, οι οποίοι ωστόσο παραμένουν στην επίθεση και θα βρουν και σκορ με τον Λοίζο. 26-18 τώρα. Η μπάλα στο σίδερο και στα χέρια του Φανουδάκη στην συνέχεια. Φανουδάκης. Παπαδάκος έχει χορό, δεν μπαίνει πόσο. Τελικά αφήνει τον Καλτσάκα για να εκτελέσει από κοντά εκείνος. Πολύ ούτως τη φάση ο Λοίζος, δεν μπορέσε όμως να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Παραμένουν στην επίθεση άσπρη. Περνάει ο Φουντουλάκης, πάει και στο φλόουτερ, το οποίο δεν βρίσκει στόχο. Γιαννακάκης. Ωραία κίνηση γύρω από τη μέση του, Σκλαβούνος για 2, δεν μπαίνει το καλάθι ούτε τώρα. Παπαδάκος. Ο Φανουδάκης.
Ολυμπιακής τώρα αφήνει τον Λοίζο, συνεργάζονται δυο τους για να βγει να μαρκάρει στο σούτ και να έρθει και το καλάθι που θα στείλει στο σύν 10 για πρώτη φορά σήμερα τους Οπτήμους Πριάμους. 28-18 τώρα. Σεκαρίου πάει κοντά του για να κάκει για να πάρει. Σκλαβούνος 4 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Διαρακαστό. 2-1 πρέπει να εκτελέσει ο Σκλαβούνος. Του μείνει μπάλα στα χέρια όμως. Καθώς του φύγει και νωρίτερα από την πίεση που του ασκήθηκε. Ενώ έχουμε και αλλαγή για τους προσενούμενους με τον Αντρεστάν Ευστρέ στο μάτς. Παίρνει την θέση του Καπουλά. Να στύπασα για τον Ορφανουδάκη. Λοΐζος ανάμεσα από δύο προσπάθησε. Αλλά πέρασε εκτός. Δεν υπάρχει κάποιο φαουλ όπως είναι οι διαιτητές. Κατοχή όμως είναι και πάλι για τους Οπτήμους Πριάμους. Και πάλι Λοΐζος σηκώνεται από κοντά και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Το έκανα μια πολύ εύκολη είναι η αλήθεια στις τελευταίες φάσεις. 30-18 πλέον. Ασβεστάς. Θα έκανε την κίνηση, πήρε, δεν σκόραρε όμως. Έχει χάσει αρκετά μετά την ράκετα που έκανε σήμερα. Καλτσάκα στις 23 σε δεύτερο χρόνο, 32-18, ξεμακραίνουν σιγά σιγά οι Οπτήμους Πριάμους, οι οποίοι δείχνουν να πατούν καλύτερα μέχρι στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Την άλλη μόνο με μία βολή του Πικάση έχουν καταφέρει να σκοράρουν οι Γιαρακάς Χόξ. Να δούμε αν θα αλλάξει αυτό. Θα αλλάξει τελικά με το τρίποντο του Ασβεστά, 32-21. Στους διατρείς φόντους Παπαδάκος δεν βρίσκει στόχο. Κασίς στον Γιαννακάκη. Τελεί για τρεις ο Ασβεστάς, δεν θα βρει στόχο τώρα. Ενώ έχουμε και παράβαση στην συνέχεια, θα γίνει το λάθος. Ασβεστάς θα εκτελέσει ξανά μέσα, 32-24. Ένα τρίποδο του Ασβεστά καταφέρνει κάπως να μειώσουν οι φιλοξενούμενοι. Στους 8 πόντους τώρα η διαφορά. Ο Παδάκος παίρνει και πάλι, θέλει να απαντήσει, θα τα καταφέρει. 35-24. Ασβεστάς σκέφτηκε ξανά, δεν δίκαιο μου χώρο. Σεκαρίου αφήνει στον Γιαννακάκη. Θέλει να γυρίσει και έδωσε σαν τον Καλτσάκα, δεν είναι καλή εκτέλεση. Καλτσάκας θα περάσει τώρα το κέντρο, πέφτει πάνω το Πικάσης, του κάνει το φάουλ. Είναι το πρώτο στους Hawks. Από ένα έχουν οι δύο ομάδες μέχρι στιγμή στο τρίτο δεκάλεπτο, ενώ Σκουτέρης και Φλόρος τρώνε και πάλι στο παρκέ για τους γηπεδούχους. Σκουτέρης. Παπαδάκος θα το πάρει ξανά. Δεν είναι η ίδια κατάληξη όμως όπως νωρίτερα. Γιαννακάκης. Δικάς σταματάει και αφήνει έξω. Δάριο Γιαννακάκης παραπέρα και πάνω από το ταμπλό. Έξω να πέταξε την μπάλα στον αντίπαλό του ο Σκλαβούνος για να παραμείνει στην επίθεση για Γιαρακάς Χόκς, οι οποίοι έχουν 10 δευτερόλεπτα. Τυροπικά σε την επαναφορά, 9 δευτερόλεπτα τώρα. Γιαννακάκης αφήνει έξω, Ασβεστάς εκτελεί μπροστά από τον Παπαδάκο. Μπήκε το τρίποδο, 35-27. Καθώς Ασβεστάς το τρίτο δεκάλεπτο. Αυτό είναι το τρίτο δικό του τρίποντο στην περίοδο. Καλτσάκας ανενόχλητος, δεν πήγε κανείς πάνω του, δεν το εκμεταλλεύτηκε όμως. Αλλά είναι ξανά μόνος του, ξανά όμως χαμένη ευκαιρία.
τελευταία και αλλαγή τώρα. Γιανακάκης. Πολύ ωραία η τρίπλα. Μπαλά έξω. Σβεστάς αφήνει στο Σκλαβούνο. Τώρα η μπάλα στον Πικάση. Και πάλι Σκλαβούνος προσπαθεί να προλάβει ο Ασβεστάς, θα τα καταφέρει, βρίσκεται στην παίκτη. 4 δευτερόλεπτα, Σκλαβούνος έρχεται πίσω από τα 6.75, δεν βρίσκεται στο χώμος. Παπαδάκος, το ένας με έναν με τον Ασβεστά, θα του κάνει το φαουλ, θα πετύχει το καλάθι ο παίκτης των Όκτωβους Τρίαμους. Για να πάει και πάλι την ομάδα του στο συν 10. 37-27 τώρα. Ακόμα μια διψήφια διαφορά στο ματς για τους γηπεδούχους. Το σύνδεκα μπορεί να γίνει και στην 11. Αν ευκαιρθήσει και στην συνδρομαντική βολή του ο Παπαδάκος. Θα τη βάλει και αυτή, 38-27 πλέον. Γιανακάκης, το σταθέρο του 6 χώρο του Σεκαρίου. Γιανακάκης συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια, τώρα αφήνει στον Ασβεστά. Ανάμεσα στο Μπούγιο θα καταφέρει να σκοράρει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. 38-29 τώρα. Σκουτέρης. Αλλά στο πλάι Παπαδάκος. Το αφήνει λίγο χώρο για να κακείς. Αλλά έφτασε στον Φλωρό για να εκτελέσει εκείνος που είναι για τρεις στο σιούτ. Σκουτέρης ανενόχλητος. Υπάρχει πρόβλημα σήμερα στα rebound του Hawks. Σκουτέρης με 5 δευτερόλεπτα για Όπτιμους Πρίαμους. Η μπάλα στον Παπαδάκο θα πάρει το τρίποντο εκείνος και θα το βάλει κιόλας. 41-29. Και 45 απομένουν ακόμα στην τρίτη περίοδο. Γιανακάκης σε μια ατομική προσπάθεια πήγε, δεν πήγε στόχο. Παπαδάκος θα βγάλει μπροστά τους Όπτιμους Πρίαμους, λέει ότι είναι δίπλα του. Και πάλι Παπαδάκος, ωραία συνεργασία για να έρθει το καλάθι. Για το 43-29. Με τον ιδιαίτερο ρεξά του Παπαδάκος σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Να κάνει πολύ καλή δουλειά επιθετικά και να προσφέρει στους Όπτιμους Πρίαμους, οι οποίοι θα έχουν τώρα στην 14. Σεκαρίου περνάει, πάει στην προσπάθεια, ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι, λένε οι διαιτητές. Ο Παπαδάκος έχει ευκαιρία να τρέξει, θα το κάνει και δεν θα πετύχει το καλάθι όμως. Πικάσης, Γιανακάκης. Τέρις πάνω του, κάνει τις τρίπλες ο Γιανακάκης, θα γυρίσει, θα εκτελέσει, δεν το βάζει όμως. Ο Παπαδάκος περιμένει να έρθουν και οι συμπαίκτες στην επίθεση. 1.40 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Σκουτέρης για 2 μέσα. 45-29. Και έχουμε και διακοπή για time out. Συνέχεια στην αναμέτρηση, ενώ πήγαμε και στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. 45-29 υπερθυμίζω το σκορ. Ο Ασβεστάς θα εκτελέσει από ένα σημείο που νωρίτερα πέτυχε κάποια καλάθια. Τώρα το έχασε ο Φλώρος. Κρατάει για τους Όπτιμους Πρίαμους, 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Ακινδυνευμένη πάσα την κατάλαβε ο Πικάσης και φεύγει στον εμφυλιασμό. Δεν τον προλαβαίνει ο Σκουτέρης όμως. Αγχώθηκε αρκετά, είναι η αλήθεια ο Πικάσης. Και αυτό έτσι ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Τζάκας θα εκτελέσει για 3. Αλλά στο σίδερο 19 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους φιλοξενούμενους. Πικάσης συγκινήθηκε με τον Φλόρο. Έτσι και το φάουλ. Φάουλ που είναι το πρώτο. Το δεύτερο με συγχωρείτε για τους Όπτιμους Πρίαμους. Λαβούνος στον Πικάση. Τελεί για τέτοιο εκείνος. Δεν το βάζει ένα δευτερόλεπτο. Δεν προλαβαίνει να κάνει επίθεση. Οι Όπτιμους Πρίαμους. Είναι λοιπόν και έχει στην τρίτη περίοδο. 45-29 δείχνει το σκορ. Ο
Εύκολα έτοιμα για να ξεκινήσει και το 4ο δεκάλεπτο. Το οποίο για μόλις ξεκίνησε στο 45-29 βρισκόμαστε. Δεν θα γίνει και το λάθος εδώ από τους έφηβους Πρέαμους. Οι οποίοι έχουν στα χέρια τους μια διαφορά 16 πόντων. Διορθώνουν το λάθος όμως οι άσπροι και θα φτάσει το καλάθι, όχι. Μας το εξής το λέει από ο Φουντουλάκης. Δικάσης, αλλά καταλήγει εκτός, αλλά έχει ακουμπήσει ο Καλτσάκας. Καμουλάς. Είναι τον Πικάση. Μας Βεστάς θα το πάρει το τρίποντο μέσα. 45-32. Φλόρος στον Φουντουλάκη. Πάλι Φουντουλάκη στην κορυφή. Παίρνει το σκρίνα τον Ορφανουδάκη. Καλτσάκας μπήκε στα δεξιά. Εκτελεί για δύο και το βάζει. 47-32. Κάσης κατεβάζει τώρα για τους Hawks. Καπουλάς. Σεκαρίου ζήτησε. Τώρα θα φτάσει η μπάλα σε εκείνον, έχει πάνω τον Φλόρο. Τον παίζει καλή άμυνα από έξω τον όπλο μου Σπριαμούς. 4 δευτερόλεπτα τώρα για τους Hawks, οι οποίοι πρέπει να βιαστούν. Καπουλάς θα εκτελέσει τη δεύτερη που θα κάνει μπάλα. Και έτσι περνάει. Αν εκμεταλλευτεί αυτή η ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Σκουτέρης. Φλόρος θέλει να πλησιάσει ανάποδο, λέει. Α, πολύ όμορφο τα λάθη. 49-32. Σβεστάς, τσεκάρει τις επιλογές. Ωραία, παρενέβη εκεί ο Φουντουλάκης, πέταξε εκτός την μπάλα. Μπάλα στο πλάι στον Καπουλά, κλείστηκε. Βρήκε τον Πικάση, σηκώνεται για τρεις εκείνος, δυνατό το σουτ. Ο Σκουτέρης μαζεύει, ενώ παίρνει σιγά σιγά στο τελευταίο 8 λεπτό. Καλτσάκας έψαξε επιλογές, άφησε και πάλι στον Σκουτέρη, ο Ορφανουδάκης τώρα. Σηκώνεται με το δεξί, ο Καλτσάκας μπήκε και βγήκε η μπαλά. Λάς αφήνει στον Πικάση. Πάλι Καπουλάς, νέο τρίποντο για τους Hawks, η ίδια κατάληξη όμως. Καλτσάκας, μπαίνει ξανά, ο Φανουδάκης αφήνει στον Φλόρο. Θα συμμαδεύσει εκείνος, περιβοήθησε το ταμπλό, πήγε να το βάλει, δεν το κατάφερε όμως. Καλτσάκας, τη δεύτερη ευκαιρία για τους Optimus Priamus, πάλι τον πουλάει μπαλά, γι' αυτό και αντιδράει έτσι. Σεκαρίου. Πάει μόνος του κοντά, συνεχίζει ο ίδιος. Σηκώνεται μπροστά του ο Καλτσάκας, ο οποίος θα βγάλει την άμυνα. Διαμαρτύρεται για φαουλ. Ο παίκτης των Fox. Του Τέρης κερδίζει το φαουλ χαμηλά. Δεν έχουμε και διακόπη τώρα για time out. Στο μάτς μετά την διακόπη που είχαμε για το time out νωρίτερα. Γρήγορη επίθεση εδώ από τους Optimus Priamus. Δεν ήρθε το τίποτα όμως. Γιαννακάκης αφήνει τώρα στον Καπουλά. Κάση. Σηκώνεται με το δεξιό. Ασβεστάς εκτός, η Ευρωπαία θα πετύχει το καλάθι. 49-34. 5-40 ακόμα για το φινάλε. Ο Φανουδάκης αφήνει στην γωνία. Η Πέρις δεν είναι καλή εκτέλεση του. Κανακάκης επιλέγει να αφήσει έξω για να πάρει το τρίποντο ο Καπουλάς. Δεν μπαίνει όμως το καλάθι. Το μαζί του Φουντουλάκης να καθαρίσει τη φάση. Η Πέρις
καλοκαιρινή πάσα για τον Καλτσάκα. Εκτελεί αμέσως και βρίσκει στο χώρο 51-34. Πέρι βγαίνει δυναμικά και κλέβει. Συνεργαστεί με τον Φουντουλάκη. Καλτσάκα θα πάρει. Σηκώθηκε σε λάθος χρόνο για να κάνει, αλλά δεν το πλήρωσαν εδώ οι Hawks. Και έχουμε το φόλο από τον Φλόρο. Χαμηλά έχει γίνει η παράβαση. Ενώ επιστρέφουν Παπαδάκος και Λοΐζος και πάλι στο παρκέ για τους γηπεδούχους. Καπουλάς είναι άστοχο το τρίποντο του. Αφήνει και την πάλι να περάσει εκτός ο Λοΐζος. Πάλα στον Καλτσάκα, Λοΐζος έχει φτάσει κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Καλή αδυναμός από τον Γιαννακάκη. Πουλάς. Φύγει έξω. Χριστάς τσεκάρει γύρω του τι συμβαίνει. Πάνω του Παπαδάκος τώρα βγαίνει και ο Σκουτέρης. Παρακινδυνευμένη πάσα του, δεν πέρασε τελικά. Και προποθέσει εφηδιασμού εδώ για τους άσπρους. Σκουτέρης το πήρε μόνος του, δεν το βάλε όμως. Παπαδάκος είναι εκεί για να μαζέψει. Καλτσάκας δίνει και πάλι στο Σκουτέρη, θα επιχειρήσει αυτός ακόμα ένα σουτ. Αστοχή αυτό όμως. Περνάει ο Ασβεστάς, 3.45 ακόμα για το τέλος. Μελαστόν Πικάση κάνει την κίνηση. Ο Σκλαβούνος για να γυρίσει και να εκτελέσει μπροστά στο εξωμένο χέρι του Λοΐζου. 51-36. Σκουτέρης. Ο Λοΐζος πάει με φόρα. Καλτσάκας από μέση απόσταση μέσα και αυτό το σουτάκι. 53-36. Καπουλάς, τελευταίο τρίλεπτο στο μάτς. Σκλαβούνος υποπίεση, δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Πανουδάκης. Ο Παπαδάκος πάει με φόρα στον εφηδιασμό και θα σκοράρει για το 55-36. Πολλά τα μπράβο από τον coach στον Optimus Priamus. Φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος από τη σημερινή εμφάνιση της ομάδας του, η οποία έχει καθαρίσει την νίκη με 2,5 λεπτά να απομένουν ακόμα στο μάτς. Το λόγος είναι 19 γρήγορα, δύσκολα να τρέπεται, με συγχωρείτε. 55-38 τον Γιαννακάκη. Κάση θα πετάξει εκτός στην μπάλα εδώ. Σκουτέρης. Στέκεται, ψάχνει επιλογές, βρήκε τον Καλτσάκα. Ο ένα γνώριμο σημείο για εκείνον. Θα το βάλει ξανά, 57-38. Είναι έξω. Σουτ για τρεις πόντους. Ευστοχή. Ευστοχή με σχόλιο του Γιαννακάκης. 57-41 τώρα. Σκουτέρης. Φουντουλάκης θα το πάρει τελικά, έχει κάνει βήματα όμως. Σαπλάει η μπάλα, 1.34 ακόμα για το φινάλε της αναμέτρησης. Φουλάς, κοιτάει πάνω του ο Λοΐζος. Τον θέλει τώρα στις γράμμες. Σιγά γραμμές λέω στην γραμμή των Βολών. Σε
σε πρώτη βολή, 57-42. Μέσα και η δεύτερη για το 57-43. Παδάκος. Ροφουντουλάκης και πάλι στον Παπαδάκο η μπάλα. Βρέχεται στον Λοΐζο, κακό το σούτο. Γιαννακάκης. Πάει μόνος στην προσπάθεια, πολύ ωραίο καλάθι. 57-45. Τελευταίο λεπτό στην αναμέτρηση και επίσημα. Σκουτέρης θα εκτελέσει για τρεις. Δεν μπαίνει το καλάθι, Λοΐζος έρχεται εκεί στο πόλο. 59-45. Τελευταία 47 δευτερόλεπτα στο μάτς. Διαδικαστική χαρακτήρα. Γιαννακάκης. Κατέβασε το χέρι του ο Σκουτέρης και έκανε και το φάουλ. Έτσι η πρώτη βολή. Θέλει την δεύτερη εύστοχα, 59-46. 15 λεπτά ακόμα στο ρολόι. Μπάλα στο Σκουτέρι. Φλόρος θα εκτελέσει από την κορυφή μέσα. 62-46. 23 δευτερόλεπτα ακόμα. Οι Οπτιμουστριάμους λοιπόν θα πάρουν την ένατη νίκη τους. Θα ξεκινήσουν έτσι θετικά το 2024. Θα πάρει στο 9-6 ενώ από την άλλη Γέρα Κασκόξ θα γνωρίσουν. Είναι ο 10ο και θα πέσουν στο 2-12. Πήγα σε αστοχή και αυτό ήταν το τελευταίο σουτ που είδαμε σήμερα. Φινάλι λοιπόν, νίκη για τους Όπτιμους Πρίαμους με 62-46.